πρέπει να τους αρέσουν τα τατουάζ. Ένα κόσμημα στολίζει το χέρι της γυναίκας. Και δεν φορούσα εξεζητημένα κοσμήματα. Ναι, το δαχτυλίδι που μου χάρισε ο άντρας μου. Όταν θέλουν να πούνε, λένε, παρόλα αυτά τώρα μου είναι για το κόσμημα, υπήρχε η φήμη ότι η Βέφα Αλεξιάδου έχει πάρα πολλά λεφτά, μπορεί να ζήσει και τα εγγόνια της για πολλά χρόνια. Είναι αλήθεια αυτό? Είναι αλήθεια. Έβγαλα πολλά χρήματα. Όχι γιατί ήμουν πλεονέκτης και μάζευα τα χρήματα και πουλούσα ακριβά τα βιβλία μου. Τα βιβλία μου ήταν πάντοτε προσιτά σε τιμή για τον κόσμο. Μέσα 13 χρόνια, είπαμε, δεν πήρα λεφτά από τον Αντένα. Είναι σημαντικό αυτό ότι δουλεύατε τόσα χρόνια. Προσέφερα τη δουλειά μου, κέρδισα όμως, είπαμε, φήμη, αλλά πήρα χρήματα όταν δούλεψα στο Μέγκα, στο Άλτερ και, στον Αλφα. Πληρώθηκα. Δεν είμαι σπάταλη, δεν έκανα τρέλες να αγοράσω κότερα, να αγοράσω αυτοκίνητα ακριβά, να κάνω πλούσια και μεγάλη ζωή. Έβαλα χρήματα στην πάντα και είχα χρήματα να αντεπεξέλθω αυτά τα 4-5 χρόνια. Όχι που δεν είμαι, με συγχωρείς, λίγο νεράκι θα ήθελα. Λίγο νεράκι είναι εύκολο. Όχι τα 4-5 χρόνια της κρίσης μόνον και όλες τις οκταετίες που δεν ήμουνα σε κανένα κανάλι. Τα πολλά λεφτά όμως τα ξόδεψα με την αρρώστια του μεγάλου μου κοριτσιού. Εκεί δεν σκέφτηκα ούτε το μέλλον μου, ούτε τη δική μου υγεία όταν θα είμαι ηλικιωμένη και θα χρειάζομαι περίθαλψη κι εγώ. Δεν σκέφτηκα τίποτα. Έδωσα ό,τι μπορούσα με ακριβούς γιατρούς και ακριβή περίθαλψη για να σώσω το παιδί μου. Δεν τα κατάφερα. Δεν τα κατάφερα. Και αυτό είναι ένα κεφάλαιο μαύρο στην ζωή σας. Και όχι μόνο το ένα παιδί σας δεν σώθηκε, σε μικρό χρονικό διάστημα χάθηκε και τα άλλο. Πιείτε λίγο νεράκι. Και λόγω του ότι ήρθε η κρίση και μας βάλανε χαράτσια και μας κόψανε συντάξεις. Είχα τον άντρα μου που έλεγε: «Η γυναίκα μου δεν έχει ανάγκη». Έπαιρνα 3.500 σύνταξη. 2.500 ήταν η σύνταξη κανονική και ήταν 600 το επικουρικό και το ταμείο αρρωγής άλλα 300. Έπαιρνα 3.500 επί 14. 14 μισθούς. Έλεγε λοιπόν ότι η γυναίκα μου δεν έχει ανάγκη ούτε βιβλία να πουλάει, ούτε τίποτε, θα ζει με τη σύνταξή μου. Ξέρεις πώς είναι η σύνταξή μου τώρα, όλοι μαζί, 1.500. Και το επικουρικό και το αρρωγής και η σύνταξη 1.500 από 3.500. Και βάλε τώρα τα χαράσια και βάλε. Επομένως τα έτοιμα λεφτά εξανεμίζονταν. Εξανεμίστηκαν. Δηλαδή ακόμα και το βιβλίο αυτό του καινούργιο γράφει. Πρέπει να δουλέψω πάλι. Και βγήκα πάλι να δουλέψω. Θα πιω νεράκι. Γεια σας, να είστε καλά. Το ταλέντο υπάρχει, πολύ. Το συγγραφικό. Η δύναμη υπάρχει. Η δύναμη υπάρχει. Η διάθεση υπάρχει. Αυτό. Η αγάπη υπάρχει. Αυτό μετράει πάνω απ' όλα. Και έχουμε έκανα καινούργιο βιβλίο, ένα καταπληκτικό. Βέφα μαγειρεύει σλίμερ. Για αδυνάτισμα. Σκέφτηκα λοιπόν ότι πολλές Ελληνίδες υποφέρουν από πάχος και θα έπρεπε και σε αυτόν τον τομέα να αξιοποιήσω τις γνώσεις μου, τις γνώσεις της διαιτολογίας, να αξιοποιήσω το δεύτερο πτυχίο μου. Να κάνω λοιπόν ένα βιβλίο για τις γυναίκες που θέλουν σοβαρά να χάσουν το βάρος. Και μόνο για γυναίκες, και για άντρες. Όχι και για άντρες. Το λέω, άμα γυρεύεις στο σπίτι, γιατί και οι άντρες έχουν πρόβλημα. Για αυτούς που θέλουν να χάσουν το βάρος αργά, σταθερά και να μην το ξαναβάλουν. Γιατί αυτό το βιβλίο δεν είναι απλά δίαιτα, ένα βιβλίο για δίαιτα. Είναι ένα βιβλίο μέθοδος αδυνατίσματος, με την οποία αδυνατίζει κανείς.